Πολλά να πούμε επικοινωνιακά, αλλά Αρκετά. δώστε μου λίγο να πάμε τηλεφωνικό στον κύριο Γιάδη Γιάδη, τον ευρωβουλευτή πλέον του ΕΛΑ. Κύριε Γιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Γιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ΕΛΑΜ έβγαλε τελικά έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Γιάδη. Ακριβώς, αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος του ΕΛΑΜ που είχε τεθεί από την πρώτη κιόλα στιγμή. Και επί της ευκαιρίας που μου δίνεται το λόγο σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο και όσους στήριξαν τη δική μου υποψηφιότητα, όσον και τους υποστηριχτές και όσους ψήφισαν το παράταξή μας σε αυτές τις ευρωεκλογές, δίνοντας μας την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τη στιγμή και συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου που έδωσαν μια μάχη, όλοι μαζί για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στα στελέχη του ΕΛΑΜ, καθώς το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, αφού όχι μόνο έχουμε αυξήσει τα ποσοστά ως πολιτική παράταξη, αλλά έχουμε αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον απόλυτο αριθμό ψήφων. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο, για να εκπροσωπήσουμε τα καλώς νόμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Κυπρίων πολιτών. Πάμε εκεί να δώσουμε μια μάχη για όλους τους Κύπριους, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, πολιτικής κατεύθυνσης. Θέλουμε οι Κύπροι να νιώθουν σίγουροι ότι θα πάμε εκεί να έχουμε το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα μας και με τις πράξεις μας ευελπιστούμε να κάνουμε όλους τους Κύπριους περήφανους. Λοιπόν, κύριε Γιάδη, σε ποιο κόμμα θα ενταχθείτε? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη μέσα στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Είναι μια ομάδα που έχει σημειώσει τεράστια αύξηση ποσοστών. Μιλούμε αυτή τη στιγμή, θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Ευρώπης σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν κοντά μου, καθώς θα υπάρχουν και κάποιες προσθήκες και κάποιες κινήσεις που ήδη γίνονται. Άρα σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της Ευρώπης. Κάτι που αυξάνει και την σημαντικότητα της παρουσίας μας σε αυτήν την ομάδα, καθώς είναι αυτό που έλεγα πολλές φορές σε προεκλογικές εκπομπές, ότι η Κύπρος μέχρι πρότινος είχε 6 ευρωβουλευτές σε 3 πολιτικές ομάδες. Το ιδανικότερο θα ήταν η Κύπρος να εκπροσωπείται σε περισσότερες πολιτικές ομάδες και η εκλογή του ΕΛΑΜ προσθέτει και ενισχύει τη φωνή της Κύπρου σε ακόμα μια ευρωπαϊκή ομάδα. Η εκλογή του Φιδία Παναγιώτου, κύριε Γιάδη. Η εκλογή του Φιδία Παναγιώτου είναι κάτι που σχολιάστηκε από πάρα πολλούς. Εμείς αυτό που λέμε ότι στο πρόσωπο του Φιδία έχει βρεθεί η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου στο τέλος της ημέρας. Είναι ένα μήνυμα που στέλνει. Ψήφοι οι οποίοι πιθανόν, κύριε Γιάδη, να λάμβανε το ΕΛΑ μέρος αυτών των ψήφων, έτσι. Πολύ πιθανόν να λάβανε μέρος αυτών των ψήφων του ΕΛΑΜ και άλλα πολιτικά κόμματα ίσως ή ακόμη και η ίδια η αποχή, καθώς πολλοί συμπατριώτες μας πήγαιναν στην αποχή και αυτές τις εκλογές έχουν επιλέξει να ψηφίσουν το Φιδία. Επειδή πολλοί έτρεξαν να μιλήσουν, να κατακρίνουν, να ασκήσουν έντονη κριτική, εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις του. Ο λαός έχει μιλήσει, η δημοκρατία είναι αυτή, ο λαός έχει μιλήσει με την ψήφο του και καλό είναι όλοι να πάρουν μηνύματα από τις εκλογές, σταματώντας τους αφορισμούς, σταματώντας αυτήν την τακτική που ακολουθούν εδώ και πολύ καιρό. Και να θυμίσω ότι όλη η προεκλογική εκστρατεία στηρίχθηκε πάνω στις κατηγορίες για το ΕΛΑ από τις πλήστες πολιτικές δυνάμεις, αντί να έχουμε ένα γόνιμο διάλογο επικοδομητικό, όλοι προσπαθούσαν να κατηγορήσουν το ΕΛΑΜ. Και μετά στο τέλος μπήκε στο παιχνίδι της κατηγορίας και ο Φιδίας, όχι εναντίον του ΕΛΑΜ ο Φιδίας, απλά ενώ τα άλλα πολιτικά κόμματα εναντίον του Φιδία. Ενώ το ΕΛΑΜ δεν έπεσε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο Φιδίας, κύριε, κύριε Γιάδη, έχει πάρει και αρκετούς ψηφοφόρους από το ΕΛΑΜ, όπως φαίνεται μέσα από τους ψηφοφόρους, το προφίλ του. Ναι, με αυτό που λέω είναι ότι πιθανόν να πήρε ένα από πολλούς πολιτικούς χώρους. Ναι, αλλά πήρε και αρκετούς από εσάς.
Ναι, μα αυτό είναι η δημοκρατία. Αν μπορεί κάποιο να πείσει με τα επιχειρήματα του, να πείσει με την παρουσία του, να πείσει με οποιοδήποτε τρόπο, αυτή είναι η μαγκιά τη δημοκρατία. Να πείσω ότι έχω δίκαιο, μακριά από αφορισμού. Και έχω πει ότι σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία στηρίχθηκε πάνω στι κατηγορίε κατά του ΕΛΑΠ και μετά ξεκίνησαν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να κατηγορούν και ο Φιδίας. Στο τέλο τη ημέρα, οι δύο μεγάλοι νικητέ των εκλογών είναι ο Φιδίας Παναγιώτου και το ΕΛΑΜ. Καθώ έχουν αυξήσει. Το ΕΛΑΜ έχει αυξήσει τα ποσοστά του ψηφοφόρου του και ο Φιδίας έχει καταφέρει αυτόν τον άθλο και σε αντίθεση στο άλλο χέρι, ας πούμε, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν συρρυκνωθεί δραματικά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντάλτα, είδαμε το φαινόμενο Φιδίας, ΕΛΑΜ, ποσοστά ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε και ένα γύρο από την Πάφο και να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση σιγά σιγά η μιλίτσα πολεμή του για να δίνουμε και αποτελέσματα στον κόσμο, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος που πιθανόν να ξύπνησε πριν από λίγο και να μην έμεινε μέχρι τη μία χθες για να ακούει τα αποτελέσματα. Μιλίτσα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Έγινε η μάχη των μαχών στην Πάφο με τους περιφερειάρχες. Σωστά, πολύ σωστά. Θα ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είχε πει και ο Ανδρέας προηγουμένως, ακούγοντάς το, ότι η Πάφος είναι η μόνη επαρχία που εξέλεξε ως κόμμα τον Φιδία. Ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ζήσαμε, Στέλλα, ένα πραγματικό θρίλερ. Για τρεις και πλέον ώρες, ενώ διεξαγόταν η καταμέτρηση, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση. Για τρεις λοιπόν και πλέον ώρες, έβλεπες δύο σταυρούς να προηγείται ο Πιτσοκοπίτης, μετά στη συνέχεια να ανεβαίνει πάνω ο Κώστας Κωνσταντίνου με 40 ψήφους, μετά με 10 ψήφους και έτσι κύλησε όλη η βραδιά. Μέχρι τις 1 και 20 δεν γνώριζε κανένας ποιο θα ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα. Αυτό το μάθαμε πολύ αργότερα βεβαίως με τον κύριο Πιτσοκοπίτη, ο οποίος εξασφάλισε έτσι ένα... υποστηρίχθηκε πρώτα απ' όλα να πω από τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, εξασφάλισε 17.965 σταυρούς, ποσοστό 21,9%, ακριβώς 38 σταυρούς λιγότερους από τον Κώστα Κωνσταντίνου. Θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, ο κύριος Κωνσταντίνου. Το αποτέλεσμα που έχω, ναι, είναι 17.927 σταυρούς, ποσοστό 41,8%. Ναι. Η ερώτηση ήταν αν άκουσες έτσι από τα επιτελεία από τους ίδιους θα αμφισβητήσεις.